Ευχαριστίες προς Θρακιώτικη Εταιρεία Στρωμάτων απευθύνει ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς κατόπιν έκκλησής του για παροχή βοήθειας προς τους πληγέντες της Αμοθράκης ύστερα από τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη το νησί μετά την κακοκαιρία της 25ης Σεπτεμβρίου τόσο σε επίπεδο φυσικών καταστροφών όσο και νοικοκυριών. Η εν λόγω εταιρεία παραχώρησε μέσω της περιφέρειας τους κατοίκους 100 στρώματα ύπνου προκειμένου να καλυφθεί μέρος των αναγκών τους. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Θρακιώτικη Εταιρεία. Είναι εταιρεία στρωμάτων που δραστηριοποιείται χρόνια στην περιοχή μας, η οποία ανταποκρίθηκε στην έκκληση που κάναμε όταν το νησί της Αμοθράκης υπέστη τεράστιες ζημίες από την έντονη κακοκαιρία. Έτσι λοιπόν η εν λόγω εταιρεία ανταποκρίθηκε και μας έστειλε 100 στρώματα ύπνου, τα οποία στη συνέχεια με μια διαδικασία δόθηκαν στο Δήμο Σαμοθράκης προκειμένου να πάνε ως βοήθεια στους πλημμυροπαθείς. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που η συγκεκριμένη εταιρεία τίνει χείρα βοήθειας προς τους κατοίκους του νομού, καθότι το 2015 είχε καταβάλει σημαντική βοήθεια με είδη της στους πλημμυροπαθείς των Λαγινών, με τον Αντιπεριφερειάρχη να τη χαρακτηρίζει αρρωγό για την περιοχή. Είναι σημαντικό γιατί εν λόγω εταιρεία δεν είναι η πρώτη φορά που ανταποκρίνεται σε ένα αίτημά μας. Και στο παρελθόν, όταν είχαμε την πλημμύρα στα Λαγινά, το 2015, η εν λόγω εταιρεία είχε στείλει στρώματα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων. Και αυτό, αν θέλετε, αποτελεί και παράδειγμα προς μίμηση. Ένα παράδειγμα που σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούν όλοι όσοι μπορούν να προσφέρουν στους δοκιμαζόμενους συμπατριώτες μας.